ξεκολλάει δειλά-δειλά η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τα στοιχεία τελευταίας πανελλαδικής έρευνας. Με βάση αυτήν, η συντριπτική πλειονότητα των κατοικιών που πωλούνται είναι παλαιές. Οι αγοραστές είναι κυρίως Έλληνες. Τα στοιχεία καταδεικνύουν πως το 68% των ακινήτων που αγοράστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 έμειναν για καιρό στα αζήτητα, δηλαδή ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα απόλυτα στην αγορά, ενώ άρχισε να εμφανίζεται ένα ποσοστό 32% φρέσκων πωλήσεων, ακίνητα που λήθηκαν σε λιγότερο από 6 μήνες από τη στιγμή της πρώτης δημοσίευσης. Για το δεύτερο εξάμηνο, οι εκτιμήσεις είναι περαιτέρω θετικές. Οπωσδήποτε το δεύτερο εξάμηνο του 2018 είναι καλύτερο από το πρώτο, όπως και το περσινό πάλι ήταν πολύ καλύτερο, δηλαδή δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και πέρυσι από τα μέσα Μαΐου μέχρι και το Δεκέμβριο και φέτος πάλι δείχνει ότι θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα η κτηματαγορά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από ξένους επενδυτές που θέλουν μια εξοχική κατοικία, αλλά και από Έλληνες οι οποίοι ενδιαφέρονται τώρα. Στην Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία, Αγγλοί και Ελβετοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση. Η κρίση την έχουμε συνειδητοποιήσει ποια είναι. Αυτοί που φοβόντουσαν πριν να επενδύσουν κάποια χρήματα έχουν αρχίσει σιγά σιγά και αναζητούν κάποιο διαμέρισμα ή κάποια μονοκατοικία για να στεγάσουν την οικογένειά τους. Να πω ότι ένα θετικό είναι ότι φέτος υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν κάποιες κατοικίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια τα δάνεια δεν είναι όπως ήταν στο χρονικό διάστημα πριν την κρίση, αλλά οπωσδήποτε συμπληρώνουν το ποσό που έχει ο επενδυτής για να μπορέσει να αποκτήσει το δικό του σπίτι.